pero estuvo allí en todos lados. El feo, el tetarto, el Nidi, dice gracias. Hola, Ekma. No me mire. Bolse tiene eso. Pero de BBC, ya es San Pablo. Paso con su guión por dos. Digo, publica Alex Omades. Ahora que te sigo. Un cordón, un problema, tu IU. Ya sicófique, από την Αυτομπάγκο. Μιτζιλέκη στο σκόρερ, έξω από τη γραμμή των 6 και των 15. Αυτό.
άστο το. Μανίσα Λισορυπάου και από εκεί σε ζηλιώνει. Βιολέτος. Άστο το Βιολέτος, συγγνώμη. Σε άστο το Βιολέτος. Έχουμε το φάουλ. Πανηγυρίζει Λέοντος. Τον κάλεσα να είπε εδώ. Θα πούμε. Μη με αφήνει μόνο μου. Πώς το βλέπεις τον μπαμπά? Εγώ ήταν. Καυτός, ε. Καυτός, ε. Να σου πω, έχεις και εσύ το τρίποντο? Όχι τόσο. Όχι τόσο, ε. Πας και παίζεις. Ναι. Παίζεις, ε. Μάλιστα. Ολυμπιακό έχουμε δει. Μαρσέλο είδαμε. Μας άρεσε. Ποιο από τα δύο την πόδιο πολύ? Το δεύτερο. Και εμένα, ρε. Το δεύτερο μ' άρεσε. Εντάξει, το πρώτο ήταν όλοι λένε για το πρώτο, αλλά εμένα μ' άρεσε το δεύτερο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, είδες αυτή την παπά πάλι, ε. Ναι. Θέλετε στην ονοερίσα τρίποτα, σηκώναμε και δείξε με. Ναι. Ε, με φίλο σου κολλητό. Ποιος, α, ο φίλος σου. Α, είναι ποιος άλλου παίκτη. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και διακοπές. Πότε. Χαμός, ε. Δύο εβδομάδες. Το περιμένεις πως διακοπές. Ναι, γιατί θα έχουμε και αγώνα συνέχεια. Πού πες, πού πες. Στο Ρέντι. Εκεί μένετε. Δεν μένετε μαύρα. Μένετε ρεύδι. Μέσα στην καρτοφολιά δηλαδή. Κύριε Μητσιλέκη, εδώ, εδώ τον έχω. Ναι, ναι, περιγραφή. Περιγραφή. Είσαι το γούρι μου. Ναι. Ε? Ναι, δεν χάνω ακόμα από την πόρτα. Αλυσί όταν τα βάζεις. Αυτό σηκώνεται να πανηγυρίσει. Έτσι και σένα. Μόνο αυτός ακούγεται στην εκκλησία. Έλα, λέγε, ρε. Δεν μου λες, πεις και διαιτητές. Είναι και αλήθεια τώρα. Πεις και διαιτητές. Ναι, μου. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Προπονητή, βάλ τον μέσα, το έχει κάνει. Να πεις στον προπονητή, βάλ τον μέσα. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, χάρηκα που τα πάμε. Άντε. Στους 11. Νέα καλή άμυνα. Ελέγχουνε το παιχνίδι σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Thank you.
Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Βιολέτη στο σκόρερ, βρέχει τρίποντα στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. 5-19 η διαφορά στο 14. Όχι. Μανείς αλήθεια ψηλά από όλους. Τηλιώνεις. Νέο τρίποντο. Όχι αυτή τη φορά. Για να δούμε τον Παντελή. Ένα-δύο βηματάκια. Όχι. 1-40. 7 για το τέλος. Του τριών πόντων. Μέσα κι αυτό. Με ένα τρίποντο πάρτι από την ομάδα της Μάνδρας σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Σκόρερ Ελευθεριάδης. 7-22. Παντελής. Κλέψιμο. Έβαλε τα χέρια του ο Σιώχης. Πονταχού παρόν κι αυτός. Ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι. 7-22. Μανίσαλης. Ο Σιώχης. Τηλιώνεις. Σιώχης για δύο με ταμπλό. Μέσα και αυτό. 7-24. Τους έχουν στρίξει, στριμώξει τα σκηνιά και τους χτυπάνε αλίπητα. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους και αν υπάρξει. Βρισκόμαστε σε διαγωνισμό τριπόντου στο All-Star του NBA. Τετραδάκια στο ωκεανό ρίχνουν οι μπαγάσιδες με τα κόκκινα. 7-27, σχεδόν 30 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Εξαιρετικό πρώτο κομμάτι παιχνιδιού από τον Μπιτζιλέκη και την παρέα του. Τη διαφορά στους 20. Total Basket. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Τέλος δεκαλέπτου. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Για στον παιχνίδι. Ένα τελευταίο δεκαλέπτου. Ελευθεριάδης.
από τη γωνία. Ας το έχουν κολλήσει στις 7 από τις. Έξω από τη γραμμή των 6.75, όχι σε μπάουλι. Άλλοι κι άλλοι θα έχουν πρόβλημα. Yeah.
Λοιπόν. Μπάλα και πάλι για τη Μάντρα, η οποία έχει πραγματοποιήσει ένα τρίποντο πάρτι, νέο τρίποντο. Άστο καθή τη φορά, πώς και έτσι, τι πάθανε. Τα χτυπάτα βάζουν όλα. Το 12-16 παραμένει. Ο Τελίτσα πάει μέχρι μέσα. Τίποτα δεν είναι ρε. Κυριακούν απόλυτα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Μητσιλέκης στην παρέα του, δύο Λέκης. Θα δει τον επερχόμενο, τον άνθρωπο που ακολουθούσε σαν τρέιλερ, τον Μανίσαλη. Δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να πέσει την μπάλα με το δεξί. 12-38. Τι ματσάρα πραγματοποιούν οι Μανριώτες. Θα έρθει ο Θεού Λεμονίδης. Εξαιρετική ομαδική συνεργασία, η οποία δεν θα καταλήξει το καλάθι ούτε σε δεύτερο χρόνο. Επιμένουν Παντελής. Ο Μπιτζιλέκης Junior κάνει πάρτι στον πάγκο της Μάντρα. Δεν γίνεται με ιό, με Junior Μπιτζιλέκη στο κήπεδο. Ο μπαμπάς να μην κάνει παπάτη στο μπαργκέ. Και το αντίθετο. Θα μπορούσε βέβαια, πήρε το ελάχιστο και πήρε το φάουλ και θα κινηθούμε για δύο. Yeah.
οι φιλοξενούμενοι στο παιχνίδι. Μανίσαλης. Έχουμε βήματα ακριβώς. Εξαιρετική άμυνα των Μπιτζιλέκη, ο οποίος σηκώνει ψηλά την κροφιά. Περίσσιο το πάθος του. Βήματα από το Μανίσαλη αυτή τη φορά. Των ελεύθερων βολών, θα έχει την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά εφόσον ευθοκίσουν την πάση στους 20. Έχουν να διανύσουν αρκετή απόσταση ακόμα, να συμβούν αρκετά πράγματα στο κλειστό του Αγίου Νικολάου για να επιστρέψουν στην διεκδίκηση της νίκης. Όμως υπάρχει και μάλιστα πάρα πολύ σε ένα ολόκληρο ημίχρονο ακολουθεί. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα ποσοστά ευστοχίας η Μάντρα, είπαμε, δεν κερδίζει απλά τους Σεν Πάολο απόψε. Κερδίζει άλλες και άλλες ομάδες. Είναι εμφάνιση για την πιο πάνω κατηγορία αυτό που παρακολουθούμε απόψε εδώ. Έχουν πιάσει ψηλά στα ταραπόδοσης, πυροβολούν όλοι. Γιαννακής, Τζιλέκης, αυτός ξεκίνησε. Ελευθεριάδης, ίσως είπε κατάλαβε, Βιολέτης. Μια τρίποντη παράσταση. Αυτό παρακολουθούμε. Από εμάς αυτά. Θα τα ακούσω και γυρίσκω με κυνηγάει μετά. Λοιπόν, 21-41. Παντελής για 3, 24-41. Και για να δούμε αυτό το τρίποντο για τη συνέχεια. Το λέω, τι ακριβώς έχουμε. Πάτου Λεμονίδη. Στα 6,2. Στο δεύτερο δεν υπάρχουν πολλές. Γιαννακής, αυτό έλεγα. Λοιπόν, τέλος του ημιχρόνου, 24-41, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι πρώτες στιγμές του τρίτου δεκαλέπτου θα καθορίσουν και το παιχνίδι. Οι Σεν Πάουλοι ξεκινάνε πάρα πολύ καλά, 26-41, γκολ φάουλ. Στη διαφορά στους 14 πόντους. Το 19-41 γίνεται 27-41. Γιολέντης. Ελευθεριάδης. Τρίτον πόντων, άστοχο. Η απάντηση ήταν άμεση. Ο
πέμπτη την Παναγάπη. 29-43. Διαφορά στο 14. Ήταν μαγικό. Ήταν αυτό που λέμε στην κυριολεξία. Μια τρίποντη εκτέλεση από την Μάνδρα. Συνεξίζεις που μπήκαν σχεδόν όλοι. Με τις 5 παίκτες τουλάχιστον να εξτοχούν. Έξω τη γραμμή των 6 και των 15. Παραλαμβάνω το χορό τον έσυρε ο κύριος με το νούμερο 31, ο κύριος Μητσιλέγης. Εδώ που μόλις σούταρε την έχει κάνει την δουλειά του. Θα μπορεί να στόχισε, αλλά κάνει τεράστια ζημιά στο Σεν Πάουλι. 6-24 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα περάσει το Τσιγκριτζή, θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, του έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Δεν του έχει δοθεί κανένα επιθετικό φάουλ. Φάουλ στο Τσιγκριτζή έχει δοθεί. Πάνω στο Μανίσαλη, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ούτε αυτός. Νέο rebound από το Μανίσαλη. Μόλος στο Τσιλιώνη. Κατεβάζει το ρυθμό, κατέβει η ένταση του παιχνιδιού. Έχουν ισορροπήσει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να ανεβάζουν κατά πολύ την απόδοση τους. Βλέπετε ότι δεν τους χαρίζουν τίποτα οι φιλοξενούμενοι. Έφερα το συγκρότητα.
κορίτσι μου, τα ίδια Παντελή μου. Φανταστείτε πόσο σύνη φυσικό να είναι ο Μπιτζηλέκης να ευστοχεί από την γραμμή των 6.75. Το γεγονός ότι ο μικρός δεν σηκώθηκε. Τι λέει, εντάξει. Και τι έγινε. Άλλη μια μέρα σε δουλειά για τον μπαμπά. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και απόψε. 31-49, εκτοξεύει και πάλι η διαφορά στους 18. 3-51. Λεμονίδης. Κριτέλης. Παραλίγο τον λάθος. Παλάτι δράτη. Λεμονίδης επιθετικό rebound. Θα πέσει κάτω. Πω 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 τι έβαλε. Μάλιστα, το είδαμε κι αυτό. Το Λεμονίδη να ευστοχεί. Από κάτω. Και 20, 33-52. Το καλάς κοράζει από την τέλη. Συντριών πόντο. Με το νούμερο 11 να το κουμπονίσει και το έκανε. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι το χορό τον έχει σύρει πάλι ο Μπιτζηλέκης. Ακολούθησε ο Τσιλιώτης και πάλι ο Ελευθεριάδης. Η διαφορά στους 20, 35-55. Λεμόνιτς για την απάντηση. Τρέχει τρίποντα. Θέλω να μετρήσω στο σύνολό τους πόσα τρίποντα έχουν μπει. Να δω τα ποσοστά της μάδρα απόψε. Πρέπει να είναι πάνω από 40%. Και πρέπει να έχουν βάλει σίγουρα 10. Σίγουρα 10. Και βλέπουμε. Τι θέλεις. Θα πάει μέχρι μέσα, νέο καλάθι. Καλά τα 55, διαφορά στους 15 πόντους. Ένα και 6, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Για να αρχίσεις. Για να κλέψει την μπάλα, δεν θα ολοκληρώσει. Τη διαφορά ακόμα περισσότερο και να αποκτήσουν ψυχολογία για την τελευταία στροφή. Να δούμε στη συνέχεια αν διαθέτουν ενεργειακά, πνευματικά αποθέματα για να το κάνουν. Τι είναι άλλη συζήτηση αυτή. Του τένις. Η μπάλα χαμηλά. Από τα πόδια του Τσιγκλητζή θα περάσει η μπάλα εκτός, 23 και 7 όλα για τη μάνδρα, όχι. Ελευθεριάδη για τρεις, όχι.
40-55, επιστροφή σε λίγο. Thank you.
60. Ακόμα περισσότερα, μειώσει τη διαφορά. Ακόμα περισσότερο, 44-46-62. 16 πόντους. Σουτ για τρεις. 46-65. Time out. 6-8 κατά τέλος. Λοιπόν, είναι για το παιχνίδι μας. Μονίδης, νέο τρίποντο από τον Στεργιόπουλο, η φορά θα στοχίσει. Γιώργης με τον Σιγκριτζή, θα το φύγει πάρα τα χέρια. Παντελής, Μονίδης, με βήματα. Βλέπουμε σιγά σιγά το τελευταίο πεντάλεπτο με τη διαφορά στους 19 πόντους. Νομίζω ότι με την εικόνα που μας έχουν δώσει οι δύο ομάδες και με την εικόνα που έχει η Μάντρα απόψε εδώ, Λιόνις πάλι από τα πόδια του Τιγκριτζή θα περάσει εκτός, καθώς και πάλι για τους Μαντριώτες. Φορά, λίγο 19 πόντι, λίγη καλαρότητα. Δεν θέλει και πολύ, Στεργιόπουλος για 3. Αυτοκός. Καθάρισε το αμυντικό. Πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά και επίσημα. 4:55 νομίζω ότι μάλλον να πάρει μια πολύ φιλή νίκη στο τέρμπι, το οποίο ήταν μόνο στα χαρτιά. Μπήκαν από νωρίς και δείξαν ποιος είναι το αφεντικό της αναμέτρησης απόψε τουλάχιστον. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω δει την Μάντρα αρκετές φορές. Πιστεύω ότι Μύρης είναι μέσα στις 3 καλύτερες ομάδες του ομίλου. Για να γυρίσει. Γιολέτη, συγγνώμη.
Κωστής. Τελειόπουλος κλέβει την μπάλα. Παντελής. Σταματήσει για τρεις. Άστοχο. Παντελής θα περάσει στον πάγκο. Το μάτι έχει τελειώσει. Ήταν αυτή η αλλαγή. Προλαβαίνετε όλοι. Τι επιλέγεις. Ελευθεριάδης. Διαφορά στους 13. Την κριτή θα προσπάθησε να πιέσει. Θα παίξει με διαφορές τώρα σίγουρα. Κάνει το φάου, σου ζηλιώνει. Ήταν το τρίτο του φάου. Νέες αλλαγές, Μανής Άλλης ο Πακέ. Το τελικό σκορ περιμένουμε. Δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Μιλιώνεις. Νέο φάουλ. Επόμενο ο Καρτακομπολές. Δευτεριάδης. Ελευθεριάδης για τρεις, σαν να βιάσει και εδώ, μικρή σημασία έχει. Θα του περίσει παραγωγή. Υπάρχει κούραση, είναι λογικό. Σε ένα παιχνίδι που η μάνδρα ήταν κυριαρχή. Πρώτες στιγμές, εδώ παίξανε πολύ. Το μπασκετ, 99-72. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον αντίπαλο να διεκδικήσει κάτι παρά μόνο να μειώσει. Η διαφορά έχει φτάσει στους 20 και αυτό το τρίποντο μάτι του πρώτου μικρόνου, ειδικά στο
39-39 ήταν το τελικό σκορ. Κάτι παραπάνω από την νίκη, επιβλητική θα λέγα εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.